Αυτό είναι το καινούριο μου βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη. Ε, στο ερώτημα γιατί αυτό το βιβλίο, πώς αυτό το βιβλίο, γιατί αγάπησα τόσο πολύ αυτό το βιβλίο, θα σας διαβάσω αυτό που λέει το πιστόφυλλο. Λέει ότι στα τοπία της πατρίδας μας σταματώ, κοιτάζω και αναγνωρίζω τα μέρη που δόθηκαν οι μάχες, και γράφτηκε η ιστορία της Νεότερης Ελλάδας. Απλοί άνθρωποι που ζουν στα βουνά, στα χωριά, στα νησιά αυτού του τόπου και άλλοι ξενιτεμένοι, διανοούμενοι, έμποροι, στρατιωτικοί, όλοι αιώνες τώρα, συνδέονται και αγωνίζονται γιατί άλλο δεν έχω στον μυαλό του παρά ελευθερία και γλώσσα. Ξεχνάμε ότι μόνο 200 χρόνια μας χωρίζουν από την Επανάσταση του 1821. Ίσως γιατί προερχόμαστε από έναν πολιτισμό που μας κάνει να αισθανόμαστε ελεύθεροι ακόμα και όταν είμαστε πολιορκημένοι. Ξεκινάω από τα, τα, τα τοπία του τόπου μου, που τα λατρεύω, την Ελλάδα, σε όλα τα σημεία ξεκινάω ότι δεν το χωράει ο νους μου ότι μόνο 200 χρόνια έχουμε ό,τι έχουμε. Έχουμε φτιάξει ό,τι έχουμε. Γιατί πριν ήμασταν σκορπισμένοι, διαλυμένοι. Πώς συντονιστήκανε και ζήσανε αυτοί οι άνθρωποι 400 χρόνια και κρατήσανε ελευθερία και γλώσσα. Για μένα είναι απίστευτο, απίστευτο. Γι' αυτό ε, δεν μπορούμε να υποτιμάμε τον τόπο τούτο με όλα τα προβλήματα που έχει και φαίνεται. Ε, το αποτέλεσμα αυτό είναι μια αγάπη ατελείωτη για το τοπίο το ελληνικό και του Έλληνες όλων των ειδών ψηλά, χαμηλά, τον υπέροχο λαό μα, του νησιώτε μα που τώρα έχοντα διαβάσει τόσο πολύ αυτό το. Το, τα σχετικά με την Επανάσταση, τους λατρεύω ακόμη πιο πολύ. Γράφτηκαν πάρα πολύ ωραία βιβλία τελευταία και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να τα διαβάσουμε και να συνειδητοποιήσουμε, όχι να ρίχνουμε όλα στα 400 χρόνια αυτό που ακούγεται. Ε, τι θέλεις, οι Έλληνε ήταν σκλάβοι 400... Δεν είναι έτσι. Μπορεί να μην περάσαμε μια αναγέννηση, αλλά περάσαμε έναν... Σκληρό αγώνα για να διατηρήσουμε ό,τι ελληνικό και κυρίω τη γλώσσα. Μας. Ο τίτλο του είναι 1821 Επανάσταση, και κυκλοφορεί από τι εκδόσει Πατάκι και μπορεί ο καθένα ίσω ψάχνοντα μέσα να βρει κάποιο τοπίο που αναγνωρίζει, κάποιο τοπίο που μπορεί να είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του.